Χαίρετε, ονομάζομαι Στέλιος Πανταζής, είμαι ιατρός, είμαι εξειδικευμένος στην ιατρική διατροφολογία και στις διαταραχές του μεταβολισμού και σήμερα θα ήθελα να μιλήσω για την ιδανική βιταμίνη D. Όπως έχω εξηγήσει σε προηγούμενο βίντεο, οι βιταμίνη D έχουν όλοι πάρα πολύ χαμηλή και αυτό οφείλεται στο γεγονό ότι η D που υπάρχει στις τροφές υποδιπλασιάζεται κατά μέσο όρο κάθε μία εικοσαετία, δηλαδή Σήμερα έχουμε 2019, το 2000 ήταν διπλάσια η βιταμίνη D στις τροφές που τρώγαμε, το 1980 ήταν τετραπλάσια και το 1960 ήταν οχταπλάσια από ό,τι είναι σήμερα. Άρα λοιπόν αυτό είπαμε πάλι ότι οφείλεται στο γεγονός ότι οι τροφές μας δεν εκτίθονται στον ήλιο είτε γιατί τα φρούτα και τα λαχανικά μεγαλώνουν κυρίως ε, σε ε, θερμοκήπια που οι ακτίνες που ερεθίζουν την παραγωγή της βιταμίνης D2 στα φυτά, D3 στα ζωικά, δεν αφήνουν, τα ζω... δεν αφήνουν να περάσουν να δημιουργηθεί D2 στα φυτά που καταναλώνουμε. Ε, αντίστοιχα τα ζώα συχνά είναι σταβλισμένα γιατί με αυτόν τον τρόπο παράγουν περισσότερο κρέας, άρα δεν συνειδηθέτουν βιταμίνη D3 στο κρέας τους και δεν υπάρχει D3 στο γάλα τους. Άρα λοιπόν οι τροφέ που τρώμε είναι πολύ φτωχέ σε βιταμίνη D και D2 και D3. Και η μόνη λύση πρακτικά για όλου που δεν είναι βαγοστώστε να είναι το μισό χρόνο στη θάλασσα, πρακτικά είναι να παίρνουν συμπληρώματα. Δεν είναι τυχαίο ότι οι κατευθυντήρε οδηγίε συνιστούν 2.000 μονάδε την ημέρα για τον καθένα. Μπορεί να τα πάρει κάποιο την D3 μόνο, μπορεί να την πάρει και μαζικά, να πάρει δηλαδή 2.7-14.000 μια φορά τη βδομάδα ή να πάρει 28.000 μια φορά στις δύο βδομάδες. Η αλήθεια είναι ότι αυτό το 2.000 και αυτό δεν, μην το πάρετε τη μετρητή. υπάρχουν άνθρωποι που έχουν γενετικό πρόβλημα ανυκανότητα να παράγουν επαρκή βιταμίνη D και μπορεί για αυτούς να είναι 4.000. Ε, εσείς τι θα κάνετε. Πρώτον, δεν χρειάζεται να κάνετε γονιδιακή μέτρηση. Ό,τι συμβαίνει πάντα στην ιατρική, μετράμε βιταμίνη D, χορηγούμε μέχρι να φτάσουμε το επιθυμητό. Ποιο είναι όμως το επιθυμητό? Το φυσιολογικό, τα περισσότερα εργαστήρια, αναλόγως τη μονάδα μέτρησης, είναι από 15 μέχρι 30 και πάνω το δίνει φυσιολογικό. Η αλήθεια είναι ότι αυτό είναι φυσιολογικό, αλλά οι μελέτες δείχνουν ότι ναι, μην είναι φυσιολογικό, αλλά δεν έχει τη μέγιστη προστασία που έχει από αυτή τη βιταμίνη. Υπάρχουν μελέτες για τον καρκίνο του μαστού που δείχνουν ότι όχι απλά δεν πρέπει να είναι 30, η μέγιστη προστασία είναι στο 80. Άρα λοιπόν, όταν κάποιος παίρνει συμπλήρωμα με βιταμίνη D, που οφείλει να κάνει γιατί αυτό λένε κατευθυντήρες οδηγίες, δεν θα πάρει 2.000 μονάδες, 3.000, 4.000 μονάδες. Θα παίρνει μέχρι τα επίπεδα της βιταμίνης D να είναι προς το ανώτερο του φυσιολογικού εύρου. Δηλαδή αν το φυσιολογικό είναι 30 με 80, να είναι στο 70, στο 75. Αν το φυσιολογικό είναι 20 με 50, να είναι στο 40. Το λέω διαφορετικά γιατί υπάρχουν διαφορετικές μονάδες μέτρησης. Εσείς έχετε στο μυαλό σας ότι ο στόχος είναι να βρίσκεστε κοντά προς το ανώτερο. Κίνδυνος τοξικότητας δεν υπάρχει. Στα 120.000 περιστατικά έχουν περιγραφεί τέσσερα περιστατικά με τοξικότητα που είχαν μόνο αναστρέψιμα προβλήματα και ήταν άνθρωποι οι οποίοι Παίρνανε τη δόση που έπρεπε να πάρουν σε ένα χρόνο, την παίρνανε κάθε μέρα. Δεν περιμένουμε να συμβεί κάτι τέτοιο και οπότε δεν υπάρχει φόβος για τοξικότητα. Άρα λοιπόν, για σωστή βιταμίνη D που έχει αντικαρκυνική δράση, έχει δράση ενάντια, ενάντια στα αυτοάνοσα, στόχος είναι να παίρνουμε αρκετή σε συμπληρώμα διατροφής μέχρι τα επίπεδα να πλησιάζουν στα ανώτερα φυσιολογικά. Αυτά από μένα, ευχαριστώ πολύ, γεια σας.